είχε ένα τρόπο ο γέροντας. Διάβαζε πολλούς δαιμονισμένους. Και ο δαίμονας τον ξεφτύλιζε. Και έλεγε, βρε Ιάκωβε, βρε κοκαλιάρι, τον έλεγε, γιατί ήταν αδύνατος. Ξέρεις πόσα χρόνια παλεύω, 40 χρόνια στο μοναστήρι. Ξέρεις πόσα χρόνια παλεύω για να σε βγάλω από το δρόμο τον ίσιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά δεν πειράζει. Αφού είσαι Άγιος, να είσαι Άγιος. Κοιτάξτε πονηρία. Για να τον ρίξει από την υπερηφάνεια. Λέει, άστα αυτά. Εγώ είμαι ψόφιο σκυλί. Μην προσπαθείς να με ρίξεις με την περηφάνεια, γιατί ξέρω ποιος είμαι. Και έτσι δεν μπορούσα να τον πιάσει από πουθενά. Πήγαμε ένα απόγευμα. Κρατούσε ένα σακουλάκι. Λέω, πού πάτε γέροντα? Λέει, άστα παιδί. Είδε μια καλόγρια να εξομολογηθεί. Μπήκε μέσα στο εξομολογητήρι, στον Άγιο Χαράλα που εξομολογούσε, και μου λέει, λέω, τι έχετε να πείτε? Λέει, πριν να πούμε, θα φάτε από αυτό το κεκάκι που έφτιαξε για εσάς και μετά θα αμαρτήσουμε. Κατάλαβα, λέει, για καλόγρια, είναι, γι' αυτό έλεγε, γίνεται καλόγρια, μα μεγαλώσει. Την πιάνω, λέει, από πίσω από την πλάτη, την πετάω έξω και λέω στους αδελφούς, κοιτάξτε με ποιο αυτοκίνητο έχει έρθει. Ούτε αυτοκίνητο υπήρχε, ούτε άνθρωπος υπήρχε, ούτε καλόγρια υπήρχε, τίποτα. Και πάω να κάψω, παιδί μου, τώρα το κεκ, γιατί ποιος ξέρει τι είχε βάλει μέσα αυτή. Και μας έλεγε, από ανθρώπους που δεν γνωρίζετε, επειδή ο κόσμος πια είναι κακός, να μην τρώτε τίποτα. Ή να το σταυρώνετε, να φεύγει η δύναμη του διαβόλου. Ένας άνθρωπος από τα εκεί χωριά πήρε την εικόνα του γέροντα αφού κοιμήθηκε και πήγε στην Αμερική που έμενε. Και έπαθε μια βλάβη το φτερό του αεροπλάνου και έπεσε το αεροπλάνο και άνοιξε τρύπα. Αυτός είχε την φωτογραφία του Αγίου Ιακώβου και λέει, Αγίου Ιακώβου, σε παρακαλώ, μας περιμένουν τα παιδιά μας, οι δικοί μας, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. Και είδε τον πατέρα Ιάκωβο που άπλωσε το ράσο του και έκανε το φτερό μέχρι που φτάσαν στην Αμερική. Τον βλέπανε όλοι. Και όταν φτάσανε, τους είπαν εκεί στο αεροδρόμιο, 250 άνθρωποι θα είχατε σκοτωθεί. Κάποιον Άγιο είχατε. Και είπε ο Κύριος, ναι, νάτος, αυτός είναι ο Άγιος. Και μια παπαδιά δική μας, που το παιδάκι της κόρης της δεν μεγάλωνε στην κοιλιά, του λέει, σε παρακαλώ, Άγιε Ιάκωβε, βοήθησε το παιδάκι μου να βγει γερό και θα το πούμε Ιάκωβο. Και τον είδε στον ύπνο της και της λέει, παπαδιά, δεν είναι και παρακαλάς. Εγώ σας είπα, ό,τι θέλετε θα μου λέτε και θα το λέω στο Θεό. Μη διστάζετε. Το παιδάκι γεννήθηκε μια χαρά και το βγάλανε οι άνθρωποι. Είναι, ακούει, γιατί αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους. Και άμα ήθελε και να παρατηρήσει, άμα έβλεπε, ερχόταν κανένας παπάς έτσι, που ήθελε να ψαρέψει. Έλα παπούλι μου, έλα παπούλι, πάμε μέσα να τα πούμε, πάμε μέσα να τα πούμε. Γιατί καταλάβαινε ποιος ερχόταν για περιέργεια και ποιος ερχόταν για να τον βοηθήσει.